Καταρχάς για τη συνέντευξη ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Εμένα μου προκάλεσε πραγματικά έκπληξη αυτή η συνέντευξη, γιατί πίστευα ότι ο κ. Μητσοτάκης, αρκετές μέρες μετά την τραγωδία, θα παρουσίασε κάποιο είδους ενσυναίσθηση απέναντι στους πολίτες και απέναντι στον ελληνικό λαό. Και αυτό δεν σας το λέω σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σας το λέω σαν ένας άνθρωπος που παρακολούθησε, όπως παρακολούθησαν και πάρα πολλοί άλλοι τη συνέντευξη. Ήρθε να μας πει ότι φταίνε όλοι εκτός από τον ίδιο. Φταίνε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, φταίει ο ΣΕ, φταίει το δημόσιο, φταίνε η ΔΕΚΟ γενικά, φταίνε οι Ιταλοί, φταίει ο Τσίπρας, φταίει και ο ίδιος ο Καραμαλής, ο υπουργός του, που δεν έχω καταλάβει τελικά αν θα μπει και πότε θα αποφασίσουν για το αν θα μπει στα ψηφοδέλτια. Φταίνε όλοι εκτός από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον οποίο λίγες μέρες πριν μας έλεγαν ότι δεν ξέρει κιόλας. Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός ανήξερος, ανεύθυνος και στην πραγματικότητα έχουμε μια κυβέρνηση. Είπε ο κύριος Σπυρόπουλος ότι είναι η πρώτη δύναμη που λέει ότι κυβέρνηση από την πρώτη, από την κάλπη της απλής συναλλογικής. Εσείς τι λέτε? Και θα κλείσουμε με τον κύριο Γαϊτάνη. Ότι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη κάλπη, δηλαδή στην κάλπη της απλής συναλλογικής, που πιστεύουμε ότι αυτό το στόχο δουλεύουμε, πιστεύουμε ότι είναι εφικτός και ότι αυτό θα συμβεί, είναι αυτός που θα, είναι αυτή η πρωτιά που θα ανοίξει το δρόμο για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Και πιστεύουμε ότι τότε τα προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του Κινάλ Πασόκ, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους ψηφοφόρους και απέναντι στον ελληνικό λαό και θα έρθουν σε μια προγραμματική σύγκληση και συμφωνία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.